Προδρόμου, καλώς σας μεσημέρι. Χαίρετε. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο, πώς η κυβέρνηση αποτιμά τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών. Εξελέγει από τον πρώτο γύρο ο Ταγίπ Ερντογάν και στη Βουλή έχει την πλειοψηφία μαζί με τους εθνικιστές του Μπαχτσελή. Ναι, κύριε Κημήτρη, γίνονται πολλές αναλύσεις. Σίγουρα είναι ενδιαφέροντα τα πράγματα και από κάποιες απόψεις μπορεί να εκφράζονται και ανησυχίες, όμως εμείς θα πρέπει να περιορίσουμε τα δικά μας σχόλια, διότι δεν πρέπει να θεωρηθεί κιόλας ότι παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας. Το γεγονός ότι υπάρχει μια απάντηση στην Τουρκία ως προς την αυριανή μέρα και την Προεδρία, με όποια και αν είναι η σύνθεση της Βουλής, από την δική μας σκοπιά σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει και μια απάντηση ως προς την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, περιμένουμε να υπάρξει ανταπόκριση, αυτό είναι η ευχή ελπίδα, ανταπόκριση και από την Τουρκία, για να ξεκινήσει αυτή σε βάθος διαβούλευση, όπως την εξήγηλε ο κύριος Μπουτέρες. Και αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση, την οποία από την πρώτη μέρα μετά το Κράν Μοντάνα ζητάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το γεγονός ο κύριος Ερντογάν στηρίζεται στον εθνικιστή Μπαχτσελή, τι σημαίνει για την Λευκωσία? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, δεν μπορεί κανείς να το κρύψει και σίγουρα κάποια πράγματα, όπως σας έχω πει, δημιουργούν ανησυχίες μεταξύ αυτών και αυτό που σημειώνεται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα θέλαμε να θεωρηθεί ότι παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της Τουρκίας. Υπενθυμίζω ότι το Κυπριακό δεν ήταν κανένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στην δική τους προεκλογική εκστρατεία. Παρ' όλα αυτά, με την έξαρση της εθνικιστικής ρητορικής που υπήρξε, είχαμε ανησυχητικά μηνύματα, όμως περιμένουμε τώρα να δούμε, που δεν είναι πλέον προεκλογική περίοδος, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πού θα καταλήξει. Είχε τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Προδρόμου, για την απάντηση της Άγκυρας μετά τις εκλογές για την κάθοδο του ειδικού απεσταλμένου του κυρίου Γκουτέρες? Όχι, δεν υπάρχουν χρονοδιάγραμματα. Απλώς τώρα που έχει λήξει αυτή η περίοδος, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δυστυχώς έπρεπε να περιμένουμε για αρκετό καιρό να τελειώσουν οι εκλογές. Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ υπενθυμίζω ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν είχαμε εξαρτήσει την δική μας ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά, από εκλογές σε άλλη χώρα. Δυστυχώς όμως έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα που έχουμε τον κύριο Ερντογάν να ανανεώνεται η θητεία του και να προχωράει μάλιστα με μια νέα συνταγματική διάταξη των πραγμάτων, δεν θα κάνω εκτιμήσεις. Όλοι περιμένουμε όμως να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Εμείς ελπίζουμε ότι, κύριε Προδρόμου, όταν έρθει ο ειδικός απεσταλμένος του κυρίου Γκουτέρες, εμείς ξέρουμε ξεκάθαρα τι θα του πούμε? Ο πρόεδρος είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες για την επίτευξη μιας λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ή θα πούμε στον απεσταλμένο ότι έφτασε η ώρα να προβληματιστούμε και για άλλους δρόμους που θα διασφαλίζουν ειρήνη και ασφάλεια στην Κύπρο, όπως τα περιέγραψε σε προχθεσινή συνέντευξή του? Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο ο πρόεδρος στη συνέντευξη. Ο πρόεδρος απέρριψε την ιδέα ότι μπορεί να συζητήσουμε για δύο κράτη και στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι αν παρελπίδα συνεχιστεί αυτή η τουρκική προσέγγιση, και η τουρκική προσέγγιση αποτυπώνεται και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, εκεί όπου ο Γενικός Γραμματέας σε κάποιο σημείο σημειώνει ότι η Τουρκία μετά το Κράν Μοντάνα εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορούμε να φτάσουμε σε μια διευθέτηση όπως είναι αυτή που περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξη, αυτό το οποίο κάποιοι φαίνεται να παρερμηνεύουν, για να μην πω να θέλουν να παρερμηνεύουν, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η στάση της Τουρκίας, δηλαδή να εμποδίζει την επίλυση του Κυπριακού, τότε σε κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
το γεγονός ότι εμπεδώνεται η διαίρεση της χώρας μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε αυτό το οποίο είναι εκτός συζητήσεως. Δηλαδή, το θέμα είναι αν έχει αρχίσει μέσα του, κύριε Προδρόμου, να το σκέφτεται και να επεξεργάζεται αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάψει να πιστεύει μέσα του ότι είναι εφικτό αυτό το project, αυτό το μοντέλο. Αυτά τα λένε κάποιοι με κριτήρια εσωτερικής πολιτικής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατ' επανάληψη, με απόλυτη διαφάνεια και επισημότητα, έχει απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα. Και όταν με ρωτάτε τι θα πούμε στον απεσταλμένο ή στην απεσταλμένη που θα έρθει από τα Ηνωμένα Έθνη, θα πούμε αυτό το οποίο έχει ήδη πει κατ' επανάληψη η δική μας πλευρά. Ότι επαναρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, τις ξαναξεκινάμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα. Ξέρουμε γιατί μείναμε εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα, όλοι ξέρουν, το έχουν δει, και με δεδομένο το πλαίσιο Γκουτέρες. Έτσι ξεκινάμε ξανά, αυτή είναι η θέση μας. Όσες φορές και αν την επαναλαμβάνουμε, μπορεί εδώ στη Λευκοσία κάποιοι να τη συζητούν. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η τουρκική πλευρά, την οποία περιμέναμε τόσους μήνες, εάν τώρα η Τουρκία δώσει το πράσινο φως, να γίνουν διαβουλεύσεις για να δούμε. Ισχύουν αυτά που ήρθε και είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, αυτά σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε ακούσει, που προσπάθησε να περάσει εδώ στη Λευκοσία για την λύση του Κυπριακού, ή δεν ισχύουν? Είναι η ώρα, κατά κάποιο τρόπο, η ώρα της αλήθειας. Ωραία, άρα έχουν τελειώσει οι τουρκικές εκλογές, δεν υπάρχει άλλος λόγος για να μην ξεκαθαρίζει η εικόνα. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.